Διπλή επέτειο σήμερα. Είναι η επέτειο της Πανηγενεσίας μας. Το 1821 οι πρόγονοί μας ξεσηκώθηκαν υπερπίστεως πρώτα και μετά υπερπατρίδος, όπως λέει και ο Κολοκοτρώνης του Μακρυγιάννης. Και ήταν αυτοί οι οποίοι ηγήθηκαν και τελικά με το φρόνημά τους εμψύχωσαν τον λαό και μπόρεσε και αποτείναξε τον τουρκικό ζυγό. Μάλιστα λένε ότι ο Κολοκοτρώνης, όταν προσευχήθηκε στο Χρυσοβίτσι στην Αρκαδία πριν από τη μάχη με τους Τούρκους, είχε πληροφορία από την Παναγία ότι ο Χριστός υπέγραψε την απελευθέρωση της Ελλάδας και δεν περνήπησε την υπογραφή του. Και φέροντας το μήνυμα αυτό στους οπλαρχηγούς και στους συνεργάτες του, τους εμψύχωσε κυριολεκτικά και μετά από λίγα χρόνια έτσι μπόρεσαν και αποτείναξαν τον τουρκικό ζυγό. Από τη μια μεριά είναι η εθνική παλιγενεσία. Από την άλλη, έτσι, ο Θεός μπαίνει μέσα στον χρόνο, σκηνώνει μέσα στα άχραντα αίματα της Παναγίας μας και μας προσφέρεται σαν διδάσκαλος, σαν σωτήρας και κατόπιν φεύγοντας σαν βρόση και σαν πόση. Μεγάλη εορτή σημερινή. Λοιπόν, όπως είπαμε, διπλής όψεως και βέβαια όλα αυτά τα συμπληρώνει και η παρέλαση, η οποία έχει αθρώα προσέλευση κόσμου. Χαρήκαμε όλοι τα παιδιά μας που παρήλεσαν. Οι παρελάσεις καλλιεργούν το εθνικό φρόνημα και αυτό πρέπει να τονιστεί, ότι πρέπει το εθνικό φρόνημα να καλλιεργηθεί, διότι τις αξίες για τις οποίες πέσαν οι προγονείς μας, οι σημερινοί εκθεμελιωτές τις γράφουν στα παλιά τους τα υποδήματα. Με συγχωρείτε, και η φράση αυτή λέγεται κυριολεκτικά. Λοιπόν, έχουν βαλθεί να μην αφήσουν τίποτε όρθιο, γιατί ούτε τις παρελάσεις θέλουν, έτσι, καλά τον εκκλησιασμό κτλ. Αλλά εμείς πρέπει να πάμε κόντρα στο ρεύμα, διότι οι παρελάσεις είναι ένας τρόπος, έτσι, και να αισθανθούμε περισσότερο Έλληνες και περισσότερο Ορθόδοξοι.